Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν χθες το βράδυ οι δρόμοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Εκλοξεύοντας πέτρες και βάζοντας φωτιές, δεκάδες Παλαιστίνοι συγκρούονταν μέχρι τα ξημερώματα με τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Αφορμή στάθηκε η δολοφονία ενός 16χρονου Παλαιστίνιου που είχε απαχθεί από αγνώστους. Η Παλαιστινιακή Αρχή κάνει λόγο για πράξη εκδίκησης από Εβραίους επίκους, δύο ημέρες αφού το ανακαλύφθηκαν τα πτώματα τριών Ισραηλινών νέων που είχαν απαχθεί και δολοφονηθεί στη Δυτική Όχθη. Ταχεία έρευνα ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ το κλίμα παραμένει τεταμένο. Τουλάχιστον δύο ρουκέτες από τη λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια στη μεθοριακή πόλη Σντερότ, χωρίς να αναφερθούν θύματα. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία απάντησε, βομβαρδίζοντας κτίρια της Χαμάς στη Γάζα, με απολογισμό τουλάχιστον 10 τραυματίες.